μια κρύα νύχτα στην Αθήνα. Αν δεν το έβλεπα με τα ίδια μου τα μάτια, δεν θα το πίστευα. Κι όμως είναι αλήθεια. Κυρίες και κύριοι, είμαι ο Ντορίτο Σενπάι, αλλά μπορείτε να με φωνάζετε D για να φαίνομαι πιο cool. Ένα μυστήριο όπλο έπεσε στα χέρια των Νόρμις, το οποίο προκαλεί θάνατο από υπερβολική δόση cringe. Ως ένας μυστικός πράκτορας του YouTube, έχω χρέος να εξελίψω κάθε είδους απειλή σε αυτή την πλατφόρμα. Ή τουλάχιστον έχω χρέος να προσπαθώ μέχρι να με ρίξουν. Σε αυτό το σημείο να πω ότι αρχίζω να φρικάρω τον κόλο μου, μαλάκες, φτάσαμε τους 10.000 subscribers. Τα νούμερα τις τελευταίες μέρες ανέβαιναν πιο γρήγορα και από τα μάξια του Fast and the Furious. Πράγμα που με κάνει να αναρωτιέμαι για την ψυχική σας υγεία. Όπως και να έχει όμως, χι ευχαριστώ και από μένα για όλη την αγάπη που μου δείχνετε και συνεχίζουμε ακάθεκτη τον ιερό σκοπό μας. Σήμερα θα σας πω ένα story time λίγο διαφορετικό από τα υπόλοιπα, λίγο πιο τρομακτικό, πιο creepy, αλλά έχω να σας πω ότι είναι αλήθεια η ιστορία που θα σας πω, δεν είναι τίποτα ψέματα. Και εδώ λοιπόν βλέπουμε άλλο ένα all time classic story time video με το κλασικό ψέμα ότι τα πάντα είναι αλήθεια. Και μάλιστα το συγκεκριμένο το υποστηρίζει με υπερβάλλοντα ζήλο. Σε κάποια άλλα βίντεο, ας πούμε, με φαντάσματα τύπου, λένε είδα μια μαύρη σκιά να περνάει. Αλλά δεν ξέρω τι ήταν. Γιατί δεν ξέρεις τι ήταν, τι μας το λες τότε. Οπότε εγώ θα προτείνω να καλμάρουμε λιγάκι τα βυζιά μας και να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ας ξεκινήσουμε. Όπου πριν καλά-καλά ξεκινήσει την ιστορία του, ο αυτισμός έρχεται και μας σκάει παστέλι. Μαλάκα, τι δραματική λήψη ήταν αυτή. Από μια απλή ενόχληση λάμπας, ξέρω εγώ. Δηλαδή αν έτρωγε καμιά flashback στη μάπα, πώς τα έκανε. Throwing flashback. Η κολλητή μου μια μέρα καθόταν στο σαλόνι της και έβλεπε τηλεόραση. Και έτσι όπως έβλεπε τηλεόραση το απόγευμα, άκουγε κάτι περίεργο στο ρίγους, ένα τσικ 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 τσικ. Όπου ήδη καταλαβαίνεις ότι το πράγμα πάει από το κακό στο χειρότερο και δεν μιλάω για το βίντεο, υπό άλλες συνθήκες, ο κάθε λογικός άνθρωπος θα έκλεινε το βίντεο πριν να ήταν πια αργά. Αλλά μαντέψτε ποιος πρέπει να κάνει την αυτοθυσία για ακόμη μια φορά. Δηλαδή αυτό εδώ έκανε τη φασαρία, ένα παρόμοιο με αυτό. Στην αρχή τρόμαξαν, δεν ξέραν τι ήταν αυτό. Αλλά δεν το πειράξαν, το αφήσανε στη θέση του εκεί που το είχανε για να δουν αν θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Δηλαδή, έχεις έναν Ugandan Warrior μέσα στο σπίτι σου που κάνει περίεργους θορύβους. Και το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι είναι να το αφήσεις στην άκρη, αντί να του βάλεις φωτιά και να το κάψεις για θυσία στο σατανά. Κι όντως, παιδιά, και τις επόμενες μέρες συνεχιζόταν αυτός ο ήχος κάθε μέρα, κάθε μέρα. Τσικ, 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 τσικ. Λέει η κολλητή μου στη μητέρα της, μαμά, μπορώ να το σπάσω, σε παρακαλώ, να δω τι έχει μέσα. Της λέει η μητέρα της ότι θα το σπάσεις, το θέλω, είναι κρίμα. Ότι ο ήχος συνεχίζεται τα βράδια και η μάνα της είναι σε φάση «Όχι καριολάκι, αυτό είναι αντίκα, είναι κρίμα να το χαλάσουμε». Κι έτσι λοιπόν μείνανε πάλι με σταυρωμένα τα χέρια, αντί να κάψουνε την κούκλα και τη μάνα της μαζί. Πάω σπίτι της λοιπόν, καθόμαστε στον καναπέ να δούμε μία ταινία και αρχίζει αυτός ο ήχος, το τσικ 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 τσικ. Ντορίτο, αυτό είναι νεκρό meme. Shut the fuck up, you know nothing. Ρετζάρω λιγάκι τώρα γιατί αυτό το reaction ξέρω ότι ήταν τροιά. Πράγμα που το κάνει ακόμα χειρότερο. Κοιτάξτε πόσο τρομακτικός είναι. I spit on you. Παίρνω που λέτε ένα μπαλτά και πάμε να δούμε τώρα πως έσπασε αυτό το αντικείμενο. Μαλακά, πονάει ραχοκοκαλιά μου από το cringe. Από πού να το πιάσεις, από ηθοποιία, από τα retarded ασυγχρόνιστα ηχητικά εφέ. Ή το ότι βάραγε τον Ουγκαντιανό μας φίλο χωρίς καν να τον ακουμπάει ρε φίλε. Έλα πες την αλήθεια, δεν σ' αφήνει όντως η μάνα σου να το πειράξεις έτσι. Κι έτσι όπως το σπάω παιδιά, πετάγονται από μέσα δυο σκουλίκια. Αλλά μέχρι να το σπάσουμε, παιδιά, φοβόμασταν πάρα πολύ που το σπάγαμε. Λέμε, μην βγήκε τίποτα από μέσα, κανένα πνεύμα. Εντάξει, εκείνη τη στιγμή το μυαλό σου πάει στα πιο λογικά σενάρια. Αλλά είδατε όμως, παιδιά, ότι για όλα υπάρχει μια λογική εξήγηση. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα. Έτσι δεν είναι, κυριούλη. Have you ever heard of the word voodoo? Yes, 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 good. Η θεωρία μου μόλις επαληθεύτηκε. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά.
Δυστυχώς όμως για τους νόρμις δεν ήταν αυτός ο πραγματικός Dorito. Αυτός που μόλις πέθανε ήταν ένας random YouTuber που προσπαθούσε να με αντιγράψει. Αυτή η υπόθεση όμως δεν τελειώνει εδώ. Σε περίπου μία εβδομάδα από τώρα έρχεται η αντεπίθεση. Και δεν θα είμαι μόνος μου. Ετοιμαστείτε. Because pills off of pussies, never scared of